Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 3η 9 Απριλίου και η τάξη του 2020 είναι ξανά στις οθόνες σας, προκειμένου μαζί με τους καλεσμένους μας και την Αλεξάνδρα να συζητήσουμε τις πολιτικές εξελίξεις και να διερευνήσουμε τα σενάρια από εδώ και πέρα. Αλεξάνδρα, είχαμε το Σαββατοκύριακο την εκδήλωση του Πρωθυπουργού για το νέο ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά για την Προοδευτική Συμμαχία. Λοιπόν, ήταν ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο όσο αφορά το κομμάτι ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Βέβαια, οι εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο είναι ραγδαίες και φυσικά μιλάω για την υπόθεση Νοβάρτης. Ωστόσο, να καλωσορίσεις τους καλεσμένους. Θα τους καλωσορίσουμε βεβαίως. Είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Ανδρέας Ριζούλης, βουλευτής ΑΧΑΙΑ. Καλησπέρα σας. Σας ρώτησα και πριν μπούμε στο στούντιο από τον κανονικό ΣΥΡΙΖΑ, τον original, όχι τον ημιτασιόν. Τον παραδοσιακό. Τον παραδοσιακό. Λοιπόν, και ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου από το original Πασόκ, φαντάζομαι, όχι από το. Το original Πασόκ, εμείς δεν έχουμε τέτοια. Λοιπόν, και φυσικά original ιστερόγραφα.gr, ο κύριος Μάνος Οικονομίδης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Original, καλησπέρα. Και εσύ. Δεν έχεις καμία. Το original, βέβαια, οπαδικά πηγαίνει ΣΑΕΚ, έτσι μην το. Γιατί το επαναλάβαμε. Έλχε, τι ομάδα είσαι. Ολυμπιακός. Μπράβο. Μάλιστα. Ορίστε. Λοιπόν, εσείς τι ομάδα είστε? Εγώ Παναθηναϊκός. Αθήνα, δεν γίνεται διαφορετικά. Βασικά εκεί ήθελα να πάω στο να ανακοινώσουμε και το που είστε υποψήφοι. Εσείς, κύριε Ριζούλη, παραμένετε ΧΑΙΑ, φαντάζομαι. Υποψήφιος. Προφανώς. Και είστε ομάδα. Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Είναι λίγο Παναχαϊκή, εγώ θέλω. Είναι, εντάξει, δεν το συζητάμε, αλλά είναι. Ναι, είναι και η σύγκληση. Εγώ Παναθηναϊκός και Λαμία. Και γίνεται. Και ως Πασόκης πάντα είμαστε και λίγο Παναχαϊκοί. Και λίγο Εργοτές, λίγο Όφη, εντάξει τώρα. Λοιπόν, όσους καλεσμένους έχουμε από το Κινάλ και το ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω ότι ταυτίζονται σε πάρα πολλά πράγματα. Ναι, αυτό, Αλεξάνδρα, έχεις δίκιο. Δηλαδή, ενώ το κλίμα είναι εξαιρετικό, αυτές οι γέφυρες μένουν στον. Δεν ξεκινήσαμε την πολιτική κουβέντα, καταλάβατε. Έχουμε εμείς στο ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι κάτι δεν προσεγγίζετε με τον σωστό τρόπο, ενώ είναι πολλά τα κοινά σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Τους παραδίδω στις ερωτήσεις σου. Υπόθεση Νοβάρτης, θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Ριζούλη. Α, ξεκινάς από εκεί που θα τους διχάσεις. Ναι, να. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα διχασμού. Αν ξεπεράσουμε δηλαδή το επικοινωνιακό, και δεν λέω μόνο μια μεριά για τις δύο μεριές, νομίζω αυτή η διαδικασία όπως εξελίχθηκε από την αρχή της, δηλαδή με την επιστροφή όλης της δικογραφίας από την Προανακριτική Επιτροπή από τη Βουλή που έγινε και επιστράφηκε σε δικαιοσύνη για να μπορέσει να συνεχιστεί έτσι το έργο και να μην πέσει στο νόμο περί ευθύνης υπουργών και, γιατί αυτό γινόταν έτσι, άμα έμπαινε επί της ουσίας η Βουλή θα σταματούσε πλέον οποιαδήποτε δικαστική διαμάχη. Κύριε Ριζούλη, φαίνεται τα πράγματα όμως ότι εξελίσσονται με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι αρχικά είχε παρουσιαστεί η υπόθεση Νοβάρτης. Τες είδαμε ότι ήρθε στην Βουλή, έφτασε μάλλον πριν από λίγα λεπτά, πριν από κάποιες ώρες η δικογραφία στη Βουλή για την άρση ασυλίας του κυρίου Λοβέρδου. Για κάποια πρόσωπα που είχαν εμπλακεί τα ονόματά τους, φαίνεται ότι έχει κλείσει η ουσία. Και το θέμα είναι ότι η υπόθεση είναι πραγματικά έτσι όπως αρχικά είχε παρουσιαστεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που καταρχάς, δεν θα το πάω από το FBI, θα το αρχίσω πολύ πίσω, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτό που επιβάλλει ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα. Δηλαδή ήρθε ένα ερώτημα για πολιτικά πρόσωπα. Αν με επιτρέπετε, πού στον κανονισμό της Βουλής είναι γραμμένο η δήλωση του Παπαγγελόπουλου ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών? Δεν υπάρχει κάπου γραμμένο. Προσέξτε να δείτε. Αυτή η. Νομίζω ότι και οι άλλες πλευρές διαφωνούν σε αυτό. Δηλαδή, το όλο πανηγύρι που έγινε με την Νοβάρτης στήχησε κάποια δισεκατομμύρια στο ελληνικό δημόσιο. Σε αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Δηλαδή και οι υπερκοστολογήσεις υπάρχουν και οι παραχωρήσεις στην Νοβάρτης είναι που είχαν γίνει την περίοδο. Αυτό είναι άλλο πράγμα, κύριε Ριζούλη, να. Άρα, όταν. Ασπηλώνουμε το πολιτικό σύστημα. Όταν λέμε ότι ασκήθηκαν πολιτικές οι οποίες ευνόησαν κάποια συγκεκριμένη εταιρεία και με αυτόν τον τρόπο ζημίωσαν και το δημόσιο, το ύψος αυτής της ζημιάς είναι τέτοιο που μπορεί να υποθεί ότι είναι το σκάνδαλο. Το σκάνδαλο στην υγεία, όπως έχει αναφερθεί και ο περιβούλογος κάθε φορά ο κύριος Πουλάκης, είναι 85 δις. Αν μιλάμε για τέτοιο νούμερο, προφανώς είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. Δεν αφορά όμως αυτό τα πρόσωπα.
Εμπλέκονται δηλαδή, και άλλοι. Ότι, ναι, δεν αφορά μόνο τα πρόσωπα αυτό. Δηλαδή, αλλά δεν τους έχουμε δει ακόμα. Τη λίστα των γιατρών δεν την έχουμε δει. Ούτε τη λίστα των γιατρών. Χθες διέρευσε η πληροφορία για μια διαφημιστική εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος, που εμπλέκεται στην υπόθεση. Είναι πολλές τιμές. Ναι, ναι. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δωροδοκία. Κύριε οικονόμου. Άρα νομίζω εκεί μίλησε και ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Όχι ότι παράδειγμα η παραπομπή του. Δεν είναι δηλαδή θέμα πολιτικών προσώπων. Του Λοβέρδου, ας πούμε, σημαίνει ότι. Ότι αν αποδεχθεί συμμετοχή. Πολιτική ευθύνη υπάρχει, αυτή την έχουν αποδεχθεί όλοι. Το άλλο θα το κρίνει. Κύριε οικονόμου, ο κύριος Λοβέρδος κάνει λόγο για πολιτική αλητεία και έχει και την πλήρη συμπαράσταση του κυρίου Γεωργιάδη. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δύο σκέλη στη δημόσια συζήτηση γύρω από το ζήτημα της Νοβάρτης. Το ένα είναι το ποινικό, δηλαδή όλο αυτό που συζητάμε, το σκάνδαλο Νοβάρτης. Τώρα, αν είναι το μεγαλύτερο μεταπόλεις, δεν είναι. Ο κ. Παπαγγελόπουλος θα πρέπει να μας εξηγήσει γιατί είναι. Αλλά να πάμε βηματάκι παραπάνω. Στο κομμάτι το ποινικό, ακόμα μένουμε, εσείς είπατε τους 3.000 γιατρούς, θέλουμε να δούμε ποιο είναι το τι θα γίνει με την Νοβάρτης. Διότι υπάρχει και μια εταιρεία, εδώ υπάρχει μια μεγάλη φημολογία ότι ήταν πολλοί οι οποίοι τα έπαιρναν, υπάρχουν όμως αυτοί οι οποίοι σίγουρα τα έδιναν. Για αυτούς δεν βλέπουμε κάτι. Δηλαδή, κυνηγάμε ένα στέλεχος, τον κύριο Φρουζίου, όπως έχει φύγει από την Νοβάρτης και η ίδια εταιρεία φαίνεται να μένει αλόβητη. Αυτό ακόμα παραμένει σε εκκρεμότητα. Το ποινικό κομμάτι, λοιπόν, νομίζω ότι, ότι πρέπει η δικαιοσύνη να αφαιθεί, να προχωρήσει, να κάνει τη δουλειά της και να δούμε πού θα καταλήξει. Το δεύτερο κομμάτι όμως είναι η πολιτική διαχείριση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Η πολιτική διαχείριση της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι πολύ προβληματική. Και είναι πολύ προβληματική για δύο λόγους. Νούμερο ένα, γιατί γίνεται πολιτική εκμετάλλευση λίγο καιρό πριν τις εκλογές. Και το κυριότερο, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό κατά τη δικιά μου άποψη, είναι ότι η πολιτική εκμετάλλευση μπορεί να οδηγήσει σε συγκάλυψη της συγκεκριμένης υπόθεσης. Διότι αν δεν αφήνουμε την δικαιοσύνη ελεύθερη να προχωρήσει, να δούμε πού θα βγάλει. Και να συζητήσουμε με βάση αυτό. Αντίθετα, συζητάμε με σκιές. Και τις σκιές μπορεί να τις αφαιρέσει μόνο δικαιοσύνη όταν λειτουργήσει ελεύθερα. Ακριβώς αυτή είναι η πολιτική εκμετάλλευση στην οποία μίλησε ο κ. Λοβέρδος, για τον οποίο μίλησε το κίνημα αλλαγής. Γι' αυτό το. Ωστόσο, δεν είναι ένα πλήγμα για το κίνημα αλλαγής, η εμπλοκή του κ. Λοβέρδου. Ξέρετε, το κίνημα αλλαγής το 2010 μέχρι το 2012, όταν ήμασταν κυβέρνηση, θεσμοθετήσαμε όλα αυτά τα εργαλεία που χρειαζόταν η δικαιοσύνη για να φύγουν οι σκιές από το πολιτικό σύστημα. Είχαμε κόστος στην πραγματικότητα. Εννοείται τώρα όταν λέτε για σκιές, τι εννοείτε? Εννοούμε τα διάφορα σκάνδαλα τα οποία έχουν προχωρήσει. Είδαμε και τη φυλάκιση Τσοχατζόπουλου, είδαμε και την και όχι μόνο, πολλές υποθέσεις έχουν προχωρήσει, πολλές υποθέσεις αφορούν δικά μας στελέχη, αλλά εμείς δεν σταματήσαμε σε αυτό, δεν κρύψαμε κανέναν, ίσα-ίσα. Άρα όλες αυτές οι υποθέσεις, αν αφαιθούν να προχωρήσουν, θα είναι καθαρτήριο για το πολιτικό σύστημα. Αλλά για να είναι καθαρτήριο πρέπει να μην γίνεται καμία πολιτική εκμετάλλευση. Άρα να μην γίνεται αυτό που κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Πάνω, πιστεύεις ότι το κλίμα σκανδαλολογίας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το πολιτικό σύστημα ή είναι συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια και θα συνεχίσουμε business as usual? Είναι κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος business as usual, αλλά επειδή νομίζω ότι πάντα έχει μια σημασία η συγκυρία, μετά από 10 χρόνια κρίσης και φτωχοποίησης και των θεσμών πάνω απ' όλα, όπου ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας έχει χάσει την εμπιστοσύνη του και στη δικαιοσύνη πέραν του πολιτικού συστήματος, νομίζω ότι η όλη διαχείριση της ιστορίας αυτής, που φυσικά και είναι σκάνδαλο, τόσο από πλευράς κυβέρνησης, όσο και από το πώς κατέληξε η ελληνική δικαιοσύνη με τους γνωστούς πάρα πολύ αργό στους ρυθμούς της, περισσότερο νομίζω ότι δίνει τροφή στο κλίμα απαξίωσης που υπάρχει παρά σε οτιδήποτε άλλο. Βλέπουμε πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς και εγώ το θεωρώ και εύλογο. Ας πούμε, του κυρίου Λοβέρδου ήταν μια πάρα πολύ σκληρή δήλωση. Φύγεται ο άνθρωπος, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά καταλαβαίνουμε επίσης ότι όλα αυτά. Τις δηλώσεις του Γεωργιάδη πώς χαρακτηρίζεις? Εντάξει, και ο κύριος Γεωργιάδης επίσης από την πλευρά του, ο οποίος φαντάζομαι ότι αισθάνεται ότι και εκείνον προσπαθεί να τον έχει στοχοποιήσει κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος η σημερινή κυβέρνηση. Εγώ νομίζω ότι, Γιάννη, αυτό ξεκίνησε εξ αρχής λάθος. Είναι ένα υπαρκτό σκάνδαλο παντού στον πλανήτη. Όπως πολύ σωστά είπες, το μεγάλο θέμα είναι οι γιατροί. Οι γιατροί όμως, ειδικά στην Ελλάδα και με τους ιατρικούς συλλόγους, δεν είναι κάτι ξένο προς το πολιτικό σύστημα. Θεωρώ ότι η μάχη του καφενείου έχει χαθεί εξ αρχής. Όλοι οι περισσότεροι πολίτες θεωρούν ότι κάτι υπάρχει εδώ. Η κυβέρνηση προφανώς προσπάθησε να το εργαλοποιήσει όλο αυτό. Ξεκίνησε, φαντάζομαι, όχι τυχαία την επαύριο των μεγάλων συλλαλητηρίων που είχαν γίνει για την υπόθεση των Σκοπίων πέρσι. Οπότε προσπάθησε να βρει ένα αντίβαρο, γι' αυτό κατηγορήθηκε. Και από εκεί και πέρα πέσαμε στα γρανάζια της ελληνικής δικαιοσύνης, όπου για μένα είναι, γιατί είπε κάτι ο κ. Οικονόμου που είναι σωστό. Η διακειμένη σπασότητα του 2012 όντως άνοιξε καινούριους δρόμους στο να τρέξουν γρηγορότερα τα πράγματα. Θεωρώ ότι το μεγάλο λάθος που έχει γίνει και χάσαμε την ευκαιρία και με αυτήν την αναθεώρηση είναι ότι δεν έχει θεσπιστεί
ο διαχωρισμός της δικαιοσύνης ως προς την εκλογή της ηγεσίας της από το πολιτικό σύστημα. Όσο θα συνεχίζουν να εκλέγονται ανώτατοι δικαστές, όπως γίνονται οι κρίσεις στο ΚΙΣΕΑ για τα σώματα ασφαλείας, καταλαβαίνουν ότι οι δικαστές είναι άνθρωποι, θα μπαίνουν και ήδη σε μια δικιά τους ενδογενή ισορροπία. Και τα αποτελέσματα τα βιώνουμε με περαιτέρω απαξίωση. Εγώ φοβάμαι ότι στις ευρωεκλογές, αν τελικά δεν πάει ο Πρωθυπουργός σε εκλογές ταυτόχρονα, θα αποτυπωθεί όλο αυτό το νοσερό κλίμα, είτε σε μεγάλη αποχή, είτε σε ψήφο αντισυστημική στα λεγόμενα μικρά κόμματα, για να μην πάμε και πολύ στα άκρα. Και μετά, αν τελικά οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο, φαντάζομαι ότι επειδή καταλαβαίνουμε ότι τα ονόματα αυτά τα οποία τώρα βγαίνουν στη σέντρα, όπως λέμε, θα υπάρχει ένα διατάφτα συνέχειας, θα είναι τόσο μεγάλη πόλωση, ώστε θα πάμε σε συνθήκες πολύ χειρότερες το 89. Μάλιστα. Αυτό θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ριζούλη. Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να ενισχυθεί ουσιαστικά μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία η Χρυσή Αυγή? Αντί δηλαδή να πείσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι κάνει την κάθαρση με το παλιό πολιτικό σύστημα, ουσιαστικά να απαξιώσει όλο το πολιτικό σύστημα και να ενισχυθούν τα άκρα? Ναι. Ειλικρινά μιλώντας, αυτό παρόλο που το θέμα της ακροδεξιάς και των ναζιστικών οργανώσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι ένα ζήτημα, δηλαδή όντως η κρίση, η απαξίωση του πολιτικού συστήματος, βλέπουμε να δυναμώνει τέτοιες δυνάμεις στην Ευρώπη παντού. Καταρχάς στην Ελλάδα δεν το βλέπουμε αυτό, έτσι. Δεν το βλέπουμε με την έννοια δημοσκοπικά τουλάχιστον, όσο μπορούμε να το δούμε. Όμως ο δημόσιος διάλογος έχει εκτραπεί από κάποιους προς τα εκεί. Και αυτό όντως μπορεί να αποτελέσει ένα ζήτημα που μπορεί ακροδεξιές, η ακροδεξιά γενικώς δεν αναφέρουμε στη Χρυσή Αυγή, να καρποθεί κάτι. Γιατί η ρητορία κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια, έτσι, σε πολλά σημεία έχει ταχθεί και έχει ακολουθήσει τη γραμμή Γεωργιάδη Άδωνη που λέμε εμείς, η οποία τραβάει το μανίκι της Νέας Δημοκρατίας ακόμη πιο δεξιά. Προφανώς αυτά, όταν ένα πολιτικό σύστημα απαξιώνεται και ο λόγος πάει να στραφεί εκεί, ένα μέρος του κόσμου μπορεί να το κάνει. Δεν φαίνεται όμως, νομίζω, στην ελληνική κοινωνία και ούτε θα φανεί στις εκλογές. Αυτή είναι η εκτίμηση μου. Τώρα να πω κάτι για τα δικαστικά, έτσι λίγο μια λεπτομέρεια. Ποιο είναι το πρόβλημα γενικά στη χώρα? Εγώ, καταρχάς, είναι και προσωπική μου άποψη ότι ακόμα και αποφάσεις των δικαστηρίων και των δικαστών και των εισαγγελέων είναι στο δημόσιο διάλογο και μπορούμε να κάνουμε κριτική, να πούμε το σκεπτικό κλπ. Τώρα τι γίνεται εδώ? Κάθε φορά που βγαίνει κάτι το οποίο είναι ενάντια μια εισαγγελική απόφαση στο ΣΥΡΙΖΑ, γενικά το λέω αυτό, βλέπουμε ότι κατευθείαν βγαίνουν η Ένωση των Εισαγγελέων και των Δικαστών και βγάζουν μια δήλωση, μόλις κάνουμε δήλωση, ότι κοιτάξτε να δείτε, μην επεμβαίνετε στη δικαιοσύνη. Τώρα βγήκε ο κύριος Λοβέρδος, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, η Ένωση Δικαστών έβγαλε καμιά ανακοίνωση. Όχι, δεν είναι λέτε εδώ. Ναι, δεν είναι πολιτική παρέμβαση η απόφαση. Είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Δηλαδή, μόνο σε εμάς συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό εντάξει, λέω. Αλλά δεν έχουμε και τη διαχείριση. Είναι ανεξάρτητη. Δεν μιλάω για εσάς. Όχι, όχι. Καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικό όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η κυβέρνηση. Και εντελώς διαφορετικό όταν είναι ακόμα τη αυτή τη στιγμή λέγεται. Το οποίο πλήττεται και σε προσωπικό επίπεδο. Γιατί αυτή τη στιγμή τι λέγεται από τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Άδωνη? Ότι με πολιτική παρέμβαση και με πιέσεις οθείτε η δικαιοσύνη. Να σας πω κάτι. Το γεγονός ότι πήγε η κυρία. Καλά, ο κ. Γεωργιάς έχει. Για την Ένωση Δικαστών. Ο κ. Γεωργιάς γενικά έχει πολλά και λέει και πολλά. Αυτά τα πρέπει να το. Δεν το εσύ. Δεν είναι εδώ τώρα, οπότε δεν είναι. Οπότε να μην είναι. Δεν κάνουμε εμείς μόνο τα κακά, δηλαδή, και κάνουμε. Εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Είναι ο κ. Γεωργιάς εδώ και δεν το ήξερα. Όχι, δεν είναι εδώ πέρα, αλλά είναι ένα σημαντικό. Όχι, δεν μπορούμε να μιλάμε για τον κ. Γεωργιάδη χωρίς να απαντήσει. Για δηλώσεις. Δεν είπα τίποτα. Κάνει τόσο πολλές δηλώσεις που νομίζω παίζει παντού ο κ. Γεωργιάδη, είτε υπάρχει φυσική του παρουσία είτε όχι. Κάνουν και διαφήμιση. Λοιπόν, ναι, να πάμε στη μεγάλη συγκέντρωση, την πανελλαδική συγκέντρωση. Έχει πολύ κόσμο. Ναι, μάλιστα, κόσμο. Χαρακτηριστική είναι και η ατάκα του κυρίου Σκουρλέτη. Και πολλά λεωφορεία βέβαια. Εντάξει, δεν μας έχει συνηθίσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη μέθοδο. Προφανώς είχε. Εγώ μπορώ να σας πω, παράδειγμα, από την Πάτρα ήρθαν κάποιοι άνθρωποι, πρέπει να ήρθαν από όλη την Ελλάδα πρέπει μετακινούμενοι, δηλαδή πρέπει να έρθουν 70 άτομα νομίζω. 60-70 άτομα δηλαδή, ο Στανός Πυρήνας της οργάνωσης έκανε... 82. Αλλά, συγγνώμη λίγο, δεν ξέρω αν ήταν 82. Αλλά ο κόσμος μπορεί να μετακινήθηκε, δεν το συζητάω και μόνος. Στον Πρωθυπουργό, μετά από αυτή την εικόνα που είδαμε, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στις εκλογές. Μπορείς να πας εκλογές. Μπορείς να πας εκλογές, ναι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ήταν αισιόδοξα τα μηνύματα. Αισιόδοξα ήταν, εντάξει, ξεκίνησε μια προσπάθεια ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξεκίνησε τώρα. Με δυσκολία την ξεκίνησε το 2015 και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, όπου με αποφάσεις συνεδρίου μας είχαμε πει ότι ο χώρος στον οποίο απευθυνόμαστε είναι η αριστερή σοσιαλδημοκρατία μέχρι το χώρο των κινημάτων. Για κάποιους λόγους αυτό δεν προχώρησε το προηγούμενο διάστημα. Σήμερα και με τα καινούργια δεδομένα, κάτι που απλώνεται και στην Ευρώπη,
το επαναφέρουμε σαν πρόταγμα σε αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις, κυρίαρχα πρώτα από τις ευρωεκλογές, δηλαδή τη συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων, όπως εμείς την εννοούμε, προφανώς υπάρχουν αντιρρήσεις, και κάνουμε κάλεσμα. Γιατί βλέπουμε ότι η προοπτική και το μέλλον είναι ο δημοκρατικός χώρος, όπως εμείς τον εννοούμε, νομίζω κι άλλοι. Στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να πάει. Φαντάζομαι ότι είχατε ενωμένα τον κύριο Οικονόμο στο μυαλό σας. Γιατί για τον κύριο Οικονόμο σας ήρθε ο κύριο Τσουμάκα. Δηλαδή. Ναι, τώρα η αλήθεια. Ναι, εγώ είπα το γενικό σχέδιο. Αυτό είναι. Είναι σαν τον κύριο Τσακαλώτο που περιμένει τη Σκάρλετ Γιόχανσον και. Είναι λίγο περίεργο. Η αλήθεια είναι ότι η εξαγγελία με την εικόνα υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα. Και νομίζω ότι μεγάλο χάσμα υπάρχει διότι υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό κενό. Και το πολιτικό κενό είναι ποια είναι η πολιτική πλατφόρμα πίσω από όλα αυτά. Το λέω διότι να υπάρχει σύγκληση προοδευτικών δυνάμεων είναι μια πάρα πολύ ωραίος τίτλος, ένα πάρα πολύ ωραίος σε μια κάποια κυριακάτικη παραταξιακή εφημερίδα πιθανώς. Για να γίνει όμως, πρέπει να υπάρχει σοβαρή από πίσω πολιτική δουλειά. Και αυτό δεν έχει γίνει. Πολιτικές συγκλήσεις και προοδευτικές συμμαχίες δεν γίνονται ένα μήνα πριν τις ευρωεκλογές για να τη γλιτώσουμε και να τσιμπήσουμε κάτι παραπάνω ή να μπερδέψουμε τον κύριο αντίπαλό μας που είναι το Κίνημα Αλλαγής. Και εδώ υπάρχει και κάτι άλλο. Αν θεωρήσουμε ότι η αναγκαιότητα από την άνοδο του νεοφιλελευθερισμού και της ακροδεξιάς είναι τόσο έντονη ώστε να βάλουμε πίσω όλη την προοδευτική ατζέντα για να ασχοληθούμε με αυτό, τότε γιατί γίνεται, φαίνεται και προκύπτει ένας μονομέτωπος αγώνας ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του κινήματος αλλαγής. Εδώ πέρα φαίνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει καλπάζοντας τις δημοσκοπήσεις και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ και όλες οι δικές του μάχες γίνονται εναντίον του κινήματος αλλαγής. Ποιος είναι αυτός ο λόγος? Αυτό. Εμείς λέμε ότι τις ίσες αποστάσεις στο κοινάλι δεν τις κρατάει καλά. Δεν υπάρχει. Είναι σαφές, διότι είχαμε και πρόσφατα το συνέδριό μας και διατυπώσαμε ακόμα μία φορά που είναι η ιδεολογική μας τοποθέτηση. Έχουμε πει ποιος είναι ο στρατηγικός μας αντίπαλος και έχουμε πει και πού τοποθετούμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι σαφές. Αντίπαλος. Η δεξιά ήταν, είναι και πάντα θα είναι. Πολλές φορές είναι και η ήττα της κυβέρνησης. Άλλο αυτό. Είμαστε κόμμα της αντιπολίτευσης. Ναι. Αλλιώς θα είμαστε κόμμα της συμπολίτευσης. Εννοείται ότι είναι η ήττα της κυβέρνησης. Άλλο το ένα. Είναι η ιδεολογική μας τοποθέτηση, είναι σαφές που βρίσκεται. Ήταν, είναι και πάντα θα είναι εκεί, είναι με αποφάσεις συνεδρίων, είναι με τις ομιλίες της Προέδρου, πάντα όποτε εμφανίζεται, πάντα το λέει. Πάντα όταν μας ζητάνε σε αντίστοιχες συζητήσεις στην τηλεόραση το λέμε και είναι καλό συνέχεια να το λέμε, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι γίνεται. Μάλιστα έκανε ο κύριος Ραγκούς και λέει ότι όταν εγώ ήμουν επικεφαλής του κινήματος αλλαγής, μετά την αποχώρηση. Απήχε λίγο από το να γίνει. Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Πάρα πολύ πλέον. Απήχε λίγο. Απήχε λίγο. Απήχε λίγο να γίνει. Μετά την αποχώρηση του Καμένου θα συνεργαζόταν με την κυβέρνηση. Εσείς δεν θα. Μπορεί να συνεργαζόταν και πριν την αποχώρηση του Καμένου. Ξέρω εγώ τι θα έκανε. Εδώ πέρα πήγαινα για να. Είχε πάει με την κυρία Διαμαντοπούλου για να χτίσουν κάτι άλλο καινούριο, υποθέτω πιο αριστερά από το Κίνημα Αλλαγής. Τώρα θα δούμε αυτό, θα κριθεί. Έφυγε από εκεί πέρα, κατέβηκε στο Κίνημα Αλλαγής, έφυγε από εκεί πέρα. Τώρα δεν θέλω να μιλάω για πρόσωπα. Θεωρείτε ότι ορισμένα πρώην στελέχη σας ψάχνουν στέγη, πολιτική στέγη? Δεν ξέρω τι κάνουν. Διότι ούτε καν πολιτική στέγη δεν βρίσκουν. Σας μιλάω από όλο ειλικρινά. Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ένα κόμμα της αριστεράς. Την ίδια στιγμή προσπαθεί να δημιουργήσει προοδευτικές συμμαχίες. Δεν υπάρχει Ευρωπαίος Σοσιαλιστής με τον οποίο να μην έχει συναντήσει. Αλλά εδώ πέρα φτάνει η ώρα των αποφάσεων. Ποιον θα υποστηρίξει για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον υποψήφιο της αριστεράς ή τον υποψήφιο των σοσιαλιστών? Πριν ρωτήσουμε τον Μάνο, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ριζούλη πώς αισθάνθηκε που είπε να σηκώσετε ψηλά τις πράσινες σημαίες. Κοιτάξτε, το κοκκινοπράσινο δίκτυο στο ΣΥΡΙΖΑ και στο συνασπισμό έχει μια βαθιά ιστορία. Ναι, αλλά είναι, δηλαδή, οι πράσινες σημαίες ήταν του Πασόκ. Είχαν και έναν ήλιο επάνω. Όταν μιλάω για την κοκκινοπράσινη άποψη και λοιπά, μιλάω για την οικολογία και λοιπά, η οποία ήταν μια αντίληψη στο συνασπισμό ακόμα από τη δεκαετία του 90. Οπότε έχει ένα νόημα για μας. Τώρα άσχετα στην πορεία με το 12, 13, 14. Φαντάζομαι δεν περιμένατε να τις κρατάει ο κύριο Τόλκα και ο κύριο Μωραήτη. Για την οικολογία μιλούσε ο πρωθυπουργό δηλαδή. Βέβαια, προφανώς. Και για τη σοσιαλδημοκρατία από την άλλη μεριά. Αλλά το είπε κιόλας. Προσέξτε να δείτε κάτι. Όταν μιλάμε για συγκλήσεις του προοδευτικού χώρου, εγώ το λέω, δεν μπορεί αυτές να γίνονται με όρους να φύγει επιτέλους αυτή η ανίκανη και καταστροφική κυβέρνηση.
Το είπατε λίγο προηγουμένως, το ξαναλέω εγώ. Γι' αυτό είπα για τις ίσες αποστάσεις. Αν εμείς είμαστε η ανίκανη καταστροφική κυβέρνηση και το πολιτικό μας προσωπικό είναι τέτοιο, προφανώς η επόμενη μέρα για το Κινάλ είναι Κινάλ και Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, άμα βγούμε στην κοινωνία, ξέρετε πολύ καλά ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολύ οξυμένα. Προφανώς. Σε πολλά πράγματα η κυβέρνηση έχει σταθεί ανίκανη να δώσει λύσεις. Και εδώ. Και σε πολλά έδωσε λύσεις. Και εδώ έρθει η ζήτηση προηγούμενη που κάνα αν. Φοβόμαστε την άνοδο της ακροδεξιάς. Η άνοδος λαϊκίστικων και αντισυστημικών σχηματισμών μπορεί να έρθει επειδή όσο δεν λύνονται προβλήματα τα, σε ένα βαθμό, τα οποία αισθάνονται στην καθημερινότητα πολίτες και ακόμα περισσότερο όταν καν δεν μπαίνουν στη συζήτηση. Βεβαίως και δηλαδή αυτό που έγινε στο Γαλάτσι θεωρείται ότι θα λύσει τα προβλήματα της ενός πολύ δοκιμασμένο ελληνικού λαού. Εγώ νομίζω πως όχι. Στην πραγματικότητα προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα, μπας και φτάσουμε στις εκλογές χωρίς να γίνει συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα. Πάντως τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά. Χθες είδαμε τη συνέντευξη τύπου που δώσε ο Σαλβίνη και έκανε ένα άνοιγμα για κάθοδο των ακροδεξιών δυνάμεων, κοινή κάθοδο στις ευρωεκλογές. Και Μάνο, θα ήθελα να σε ρωτήσω το πράσινο και το κόκκινο, τι χρώμα μας δίνει? Ναι, ωραία, χρωματιστή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Αυτό που είπε για τον κύριο Σαλβίνη, άμα βάζαμε και λίγο Όρμπαν μέσα, δυστυχώς η εκτίμηση είναι ότι αυτό γίνεται πλειοψηφικό ρεύμα αυτή τη στιγμή. Μια αντισυστημική προδιάθεση των ευρωπαϊκών λαών, κυρίως του Ευρωπαϊκού Νότου, να εκδηλωθεί απέναντι στη γραφειοκρατία των Βρυξελών. Και εκείνο ο τρόμος, γιατί εμείς Γιάννη το έχουμε ξανασυζητήσει, οι υποψήφοι και των δύο μεγάλων πολιτικών οικογενειών, και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Σοσιαλιστικού Κόμματος, είναι ατελείς προσωπικότητες. Ο κύριος Τιμένεμας βέβαια έχει το δικό του ενδιαφέρον, αλλά ο κύριος Βέμπερ γενικά είχε φορτίσεις στη διαδρομή του μέσα στη γερμανική χριστιανοδημοκρατία. Πιθανόν λοιπόν, αν είναι το ΕΛΚ πρώτο κόμμα, να τον θυσίαζει. Σε αυτό όμως το οποίο λέγατε πριν, αν θέλουμε λίγο να συνεχίσουμε για τις γέφυρες, νομίζω ότι το κίνημα αλλαγής έχει ένα στρατηγικό και των πραγμάτων αδιέξοδο όμως που το καταλαβαίνουμε. Η κοινωνική του βάση είναι ομοειδής με εκείνη στην οποία απευθύνεται το ΣΥΡΙΖΑ. Όντως, ο στρατηγικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Από την άλλη, όμως, επειδή δεν έχουμε συνηθίσει και σαν κοινωνία και σαν πολιτικό σύστημα σε πολιτικές συγκλήσεις επί προγραμματικών θέσεων, αυτή τη στιγμή το κίνημα αλλαγής εκ των πραγμάτων πρέπει να ασκήσει τον ΣΥΡΙΖΑ θεωρητικά πολύ πιο σκληρή κριτική από αυτή που του ασκεί η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω εκεί είναι και το ζήτημα το μεγάλο. Είδαμε την εκδήλωση του Σαββάτου. Ο κ. Τσίπρας νομίζω ότι θυμήθηκε και λίγο τα χρόνια της νιώτης του συνασπισμού, όπου θυμόμαστε και τις ατάκες της Μαλβίνας Κάραλη για το πόσα στελέχη ήταν εκείνα τα οποία ήταν περισσότερα από τις καρέκλες, διεκδικούσαν καρέκλες. Γι' αυτό και εστίασε νομίζω σε μια διαχείριση λιγότερο ή περισσότερο συμβόλων στο να απευθυνθεί στο παλαιό Πασόκ. Ο κύριος Τζουμάκας και διάφοροι άλλοι οι οποίοι είχαν μια διαδρομή, νομίζω ότι σήμερα δεν έχουν μεν κοινωνικές αναφορές, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και αυτό το ζητούμενο του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας θέλει να δείξει το ότι σε μια φάση όπου θεωρητικά θα έπρεπε να είναι απομονωμένος, δεν είναι. Μάλιστα, δεν ξέρω βέβαια, Αλεξάνδρα, αν το επιτυγχάνουν οι συγκεκριμένες, όσοι ανταποκρίθηκαν, επιτυγχάνουν αυτή την ανάγκη να σπάσει την απομόνωση, αλλά κάτι θέλει να πει ο βουλευτής. Ναι, κάτι θέλω να πω. Απλή σημείωση. Το Κινάλ. Και κάνω τώρα μια κριτική φιλική. Πρέπει όμως έχεις κάτι, λέει τα προβλήματα. Είναι τα προβλήματα στην κοινωνία. Μου αρέσει που ανταράσσεται μέσα με χαμόγελα. Έχει προβλήματα η κοινωνία και λοιπά και όλα αυτά. Το Κινάλ δεν πρέπει να ξεχνάει ο κόσμος στον οποίο απευθύνεται και είπατε εσείς. Είναι αυτός ο κόσμος που απευθύνεται τη δεκαετία την προηγούμενη, αλλά και με το βάρος των προηγούμενων δεκαετιών, για καταστροφική οικονομική διαχείριση. Και φτάσαμε στο 2011-2013. Με αυτό το τεράστιο πρόβλημα του 25% του ΑΕΠ να πέσει η χώρα. Ναι, αλλά λοιπόν, ό,τι γίνεται σε θετική κατεύθυνση, ακόμη και ό,τι δεν βγαίνει από εμάς, έχει να κάνει με εκείνη τη διαχείριση. Όταν το καταλάβετε αυτό, ότι η διαχείριση που ασκήσατε δημιούργησε το πρόβλημα. Και εκεί να κρίνεται αν αυτή η κυβέρνηση. Η διαχείριση του 2011, του 2012 και του 2013 δημιούργησε το πρόβλημα. Όχι μόνο αυτήν. Το χρηματιστήριο δημιουργήσε το πρόβλημα. Το παραγωγικό μοντέλο που δεν υπήρχε δημιουργήσε το πρόβλημα. Το 2000 ευθύνεται. Η Νέα Δημοκρατία. Είχαμε Νέα Δημοκρατία. Το 4 με το 9. Είχαμε τη Νέα Δημοκρατία. Πέρασε μια λέλαπα τη Νέα Δημοκρατία. Ο εξυγχρονισμός βγήκε καλά. Από το 2000, το 2000 ο εξυγχρονισμός φταίει για το 2009. Όχι, δεν φταίει. Τα ξέρω, δανείστηκε 120 δις, αυξήθηκε το χρέος 100% λέω για τον Καραμαλή, προφανώς. Αλλά μην ξεχνάτε το χρηματιστήριο, μην ξεχνάτε το εξυγχρονισμό, μην ξεχνάτε ότι το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας ήταν η κατανάλωση. Το αποτέλεσμα αυτό όμως ήταν ότι... Και μετά συγκυβερνήσατε. Κύριε Οικονόμου, μια άλλη τελεία και οι δυο σας...
Θα κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή για διαφημίσεις και με το που θα γυρίσουμε, διπλώς εσάς να συνεχίσετε σαν να μην σταματήσαμε ποτέ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, στη Δημοτική Τηλεόραση του Άττικα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και πάλι στην τάξη του 2020 στη Δημοτική Τηλεόραση του Άττικα και όπως είχαμε υποσχεθεί, Αλεξάνδρα, διπλό παρακαλώ στους καλεσμένους μας. Είχε ανάψει η πολιτική συζήτηση. Εγώ απλώς να βάλω μία ακόμα φιτιλιά. Πώς είναι δυνατόν, κύριε Ριζούλη, να λέτε ότι το ΠΑΣΟΚ κατέστρεψε τη χώρα και να έχετε δύο. Απλώς να ολοκληρώσω εγώ το ερώτημα και να διαφωνήσετε. Και να έχετε το γραμματέα του Γιώργου Παπανδρέου, την κυρία Ξενογιανακοπούλου υπουργό, και το δεύτερο γραμματέα του Γιώργου Παπανδρέου, τον κύριο Ραγκούση, να τον φωνάζετε τώρα στο γαλάζιο. Και αν μου επιτρέψει, επειδή ξεκινήσαμε σχόλια τη συζήτηση περί εξχρονισμού, την κυρία Ζορμπά που ήταν στενή συνεργάτη του κύριου Σιμίδη, και σήμερα θυμίζω ότι είχαμε και την επέτειο εκείνων των περίεργων σε εισαγωγικά εκλογών του 2000, όπου κέρδισε το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Σιμίδη με μια διαφορά κάποιων δεκάδων χιλιάδων ψήφων. Και νομίζω ότι ουσιαστικά ετεροπροσδιορίστηκε. Θυμίζει σίγουρα Ερντογάν τώρα. Τότε το μέλλον τη χώρα. Ζήτησε επανακαταμέτρηση στην. Θα μετράνε μέχρι το. Εκεί δεν έγινε καμία επανακαταμέτρηση όμως το 2000. Ορίστε. Το 2000 δεν ζήτησε. Δεν ζήτησε. Δεν έγινε πάντως. Δεν ζήτησε. Δεν ζήτησε. Έχει δίκιο. Δεν ζήτησε. Άρα υπήρχε θεωρήση. Αποδέχτηκε την ήττα του. Αποδέχτηκε την ήττα του. Λοιπόν, αλλά το θέμα όμως δεν είναι τώρα ο Καραμαλής. Το θέμα όμως τώρα είναι ο Τσίπρας. Θα πάμε στο. Ναι, 2019. Προσέξτε, κοιτάξτε να δείτε, γιατί μιλάμε τώρα για μια ιστορία, ουσιαστικά μπήκαμε στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Ο Γιώργος Παπανδρέου, το πω εγώ μετά, τις εκλογές του 10, πήρε 43% με μια, ας το πούμε, δεν λέω υποσχεσιολογία, αλλά με ένα πρόγραμμα το οποίο έβαλε μπροστά με τη Δανία και όλα αυτά, ας πούμε, τότε. Ένας κόσμος ο οποίος ερχόταν από πίσω και είχε απογοητευτεί από την προηγούμενη δοκιμή του εξυγχρονισμού, πήγε ξαναμπήκε πάλι στο ποσό του 43. Όχι, είχε απογοητευτεί και από τον Καραμαλή. Και από τον Καραμαλή και λοιπά. Αλλά λέω, είχαμε μια επανασυσπήρωση εκεί και βγήκε ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου στις εκλογές του 2009 ναι. Συγκέντρωσε μικρότερο αριθμό ψήφων από ό,τι είχε πάρει σε εκλογές του 2007 που έχασε. Απλά ήταν μεγάλη ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Δηλαδή σε επίπεδο κοινωνικού ακροατηρίου, εγώ καταλαβαίνω το συλλογισμό σας, δεν κατάφερε να φέρει πίσω τον κόσμο που είχε φύγει. Η Δημάρη, η οποία είχε πάρει ένα μεγάλο ποσοστό, νομίζω είχε πάρει. Η Δημάρη είναι μετά το 10. Η Δημάρη είναι μετά το 10. Ναι, δεν θυμάμαι τα ποσοστά τώρα, δεν ξεχνάω. Αλλά τι γίνεται. Σημασία έχει αυτός το. Αυτός ο κόσμος λοιπόν. Ο οποίος μέσα μπορεί να ήταν και κάποιοι οι οποίοι είναι χρεωμένοι με τις προηγούμενες διαχείρισεις και τις αποφάσεις. Δηλαδή μπορεί να ήταν ο Τζουμάκας, μπορεί να ήταν ο Ξενογιανακοπούλου, η οποία το 12 έφυγε. Το 12 έφυγε ο Ξενογιανακοπούλου και μάλιστα από το 12, αν θυμάστε, συνέχεια λένε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση ήξερα Γιανακοπούλου ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γιατί αλλά είχε εμφανιστεί τότε στην κέντρο στην Νίκαια. Αλλά έγινε τελικά. Ναι, έγινε γίνεται μετά από 6-7 χρόνια και κάποιοι άνθρωποι έχουν κάνει και τον απολογισμό του εκεί. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή όταν χρεώνει μία διαχείριση δεκαετιών, όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν σημαίνει συνήθινο όλο ο κόσμο που μπήκε εκεί πέρα μέσα, που συμμετείχε στα λάθη ενδεχομένω. Και είδε και τα επίτηδες λάθη, δηλαδή τις διαχειρήσεις που γίνανε σε λάθος κατεύθυνση και είχαν και μια σκοπιμότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να επαναπροσδιοριστεί. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι αυτός ο κόσμος να μην έχει κάνει τα άλλα πράγματα που βλέπουμε τώρα με τα σκάνδαλα που ακούγονται, με τις χρεώσεις, με τη γυναίκα του ενός και τον πατέρα του αλουνού. Εκεί είναι το ζήτημα και τέτοιο κόσμο δεν το θέλουμε. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε εδώ πέρα να κάνω ένα σχόλιο, γιατί συζητήσαμε πολύ για τα προεκλογικά. Δεν υπάρχει πιο εύκολο πεδίο δημιουργίας ή πολιτικής δράσης ενός πολιτικού συστήματος αν πούμε ότι δεν έχουμε καμία δυνατότητα, ότι δεν έχουμε κανέναν πλούτο, ότι δεν έχουμε λεφτά, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε τίποτα, να παράξουμε τίποτα. Το λεφτά υπάρχουν. Στην πραγματικότητα μιλούσε για τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες που έχει η χώρα μας, το οποίο υιοθετήθηκε και στη συνέχεια και από την Νέα Δημοκρατία με τα Ζάπια, και από τον ΣΥΡΙΖΑ με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Στην πραγματικότητα τι είναι. Είναι οι τεράστιες δυνατότητες που έχει η χώρα μας να παράξει, να ζήσουμε πολύ καλά, αρκεί να κάνουμε τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να αρχίσει να κινείται όλο αυτό το σύστημα. Να κινείται η οικονομία, να κινείται η αγορά, να κινούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλο αυτό το πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι απολύτως νεκρό. Αν εδώ πέρα συμφωνήσουμε όλοι μας ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα, τότε προφανώς έχει δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ με τις πολιτικές που κάνει την λιτότητα, έχει δίκιο η Νέα Δημοκρατία με όλα αυτά που προτείνει. Η δικιά μας άποψη και η δικιά μας πολιτική θέση είναι ακριβώς αντίθετη. Η πατρίδα μας έχει τεράστιες δυνατότητες. Αυτό που λείπει είναι συγκεκριμένα προβλήματα να λυθούν και να αρχίζει να κινείται
να κινούνται τα γρανάζια. Βέβαια, στο κοινά λείπουν και λίγοι ψηφοφόροι για να πετύχετε αυτά που θέλετε. Και βλέπουμε το κόστος αυτό. Βλέπουμε το κόστος, διότι στην πραγματικότητα όλη η συζήτηση γίνεται σε ένα πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Δηλαδή στο ότι η πατρίδα μας αυτά μπορεί, δεν μπορεί τίποτα καλύτερο και απλά μοιράζουμε με αυτή την ιστορία τι μπορεί να κάνουμε, αν μπορεί να διασωθεί ο Α ή ο Β. Έχουμε, δυστυχώς, έχουμε καταλήξει στη λογική της ψωρογόστανας και ακριβώς αυτή τη λογική πρέπει να αντιπαλέψουμε και σε αυτή τη λογική πρέπει να σταθούμε αντίθετα. Έχουμε τεράστιες δυνατότητες και αυτές πρέπει να κινητοποιήσουμε. Αλεξάνδρα, να δούμε λίγο τα θέματα στα οποία μπορούν να συμφωνήσουν, μπορεί να διαφωνήσουν ή να συμφωνήσουν την επόμενη μέρα. Να δούμε λίγο το θέμα της απλής αναλογικής. Γιατί έχει ψηφιστεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και ακούγεται ότι η Νέα Δημοκρατία με το κίνημα αλλαγής θα τον αλλάξουν τον νόμο. Αυτό υποδηλώνει βέβαια με μια δεύτερη σκέψη και μια συνεργασία. Όχι κατά ανάγκη κυβερνητική. Αυτό είναι ένα νομοσχέδιο. Μπορεί να αλλάξει ένα νομοσχέδιο. Η κυβερνητική είναι η σημαία μιας ιδεολογίας, όπως καταλαβαίνεις. Δεν είναι απλά ένα εκλογικό σύστημα. Κύριε Ριζούλη, το θέμα είναι ότι αν καταφέρουν τελικά το κίνημα αλλαγής και η Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα να αλλάξουν το, όχι μόνο το εκλογικό σύστημα, σειρά διατάξεων από ότι. Τους βάζετε μαζί στην κυβέρνηση τώρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε καταθέσει ένα εκλογικό νόμο που άμα τον αποδεχόταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μετά θα μας λέγατε ότι θα πάμε να συγκυβερνήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό πρέπει να είναι σαφές ότι εμείς έχουμε δικιά μας πρόταση, η οποία είναι κατατεθειμένη. Και επισημαίνω απλώς ότι ναι, πάντως όμως... ο ΣΥΡΙΖΑ στο Σύνταγμα δεν ήταν ακριβώς απλή αναλογική. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Δηλαδή, μήπως υπάρχει μια ευρύτερη συμφωνία στο Σύνταγμα. Μιλάμε για το. Αυτό το κάνει και ο Κουκουέστη που λέει τώρα ο συνομιλών. Δηλαδή, κατεβάζει ένα νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις, το Κουκουέ κατεβάζει ένα άλλο και λέει ψηφίζει το δικό μας ή. Εγώ δεν ψηφίζω το άλλο και εμείς πρέπει να ψηφίσουμε. Ωραία, όχι να κάνουμε συζήτηση πάνω στο νομοσχέδιο, αν θέλετε. Εννοώ ότι έχει κάποια λογική. Να πιάσουμε μια σειρά. Το κίνημα αλλαγή. Θα συμπράξει με τη Νέα Δημοκρατία στην αλλαγή του εκλογικού νόμου. Πραγματικά έχω να σου πω ότι δεν έχω καταλάβει τι προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Σας μιλάω πολύ ειλικρινά. Εγώ ξέρω τι προτείνουμε. Εμείς προτείνουμε ένα συγκεκριμένο σύστημα το οποίο θα είναι αναλογικότερο, θα διασφαλίζει όμως την διακυβέρνηση της χώρας. Ισχυρή κυβέρνηση. Με ισχυρή κυβέρνηση, αν συγκεντρώσει ψηλά ποσοστά. Μπορώ να σας πω και στο τεχνικό του κομμάτι. Το όχι, βασικό όμως είναι ότι φεύγει τον πόνους στο 50. Αναλογικότερο, αλλά με μικρότερο πόνους. Ναι, δηλαδή δεν σημαίνει ότι... Και αυτό που κάνουμε εμείς τέτοιο είναι. Απλά στο Σύνταγμα. Αυτό που ψηφίσατε είναι απλή αναλογική όμως. Ναι, εντάξει. Μήπως λοιπόν κάνατε λάθος κι εσείς, όπως σωστά είπε η Αλεξάνδρα, επειδή είναι ενδεικτικό της ιδεολογίας, μήπως το παρακάνατε. Κοιτάξτε, ναι, παρακάναμε. Εμείς από θέση αρχής, δεν έχει σημασία ποιο εκλογικό σύστημα θα ψηφιστεί, από θέση αρχής μιλάμε για την απλή και άδελφη αναλογική, εντάξει. Εκεί όμως, όταν πας να κάνεις, όταν μπεις μια διαδικασία ψηφοφορίας στη Βουλή, συζητήσεων κλπ, προσπαθείς αν δεν καταφέρεις αυτό, να έρθεις όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό που θέλεις. Το κάνει σε πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο ο τρόπος. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί πρακτικό ζήτημα και δεν είναι εύκολη υπόθεση. Εδώ συμφωνείτε για τα απλά και διαφωνείτε στο τέλος και δεν είναι εύκολη η διαδικασία. Αν η διάθεση υπάρχει να πάμε προς την απλή αναλογική, σε ένα πολύ αναλογικότερο σύστημα που θα φέρει καλύτερη εκπροσώπηση, μάλλον η βούληση του ελληνικού λαού να αποτυπώνεται με όσο τον καλύτερο δυνατό τρόπο αναλογικά στη Βουλή, τότε οι δημοκρατικές δυνάμεις, λέω εγώ, αν το κοινάλε. Εντάσσεται στη λογική αυτή που λέμε εμείς, όχι αν είναι δημοκρατική δύναμη, δεν λέω αυτό. Λοιπόν, δεν έχει λόγο να το ψηφίσει. Το να προτείνει κάτι που να πει ότι θέλω λίγο πιο ισχυρή κυβέρνηση. Εντάξει, τώρα αυτό. Μπορώ να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, με καταταθειμένη τη δικιά μας πρόταση νόμου, αν την αποδεχόταν η κυβέρνηση, αλλά ας μην πάμε ποιος το έχει φέρει, ποιος είναι αυτός ο οποίος το έχει φέρει πρώτος και ο άλλος θα πρέπει να αποδεχτεί, όχι. Ας μην πάμε σε αυτή τη μικροπολιτική λογική. Εάν συμφωνούσαμε με κάτι που είναι η βάση της δικιάς μας λογικής, τότε αυτή τη στιγμή θα είχαμε ένα πιο αναλογικό σύστημα από τις επόμενες εκλογές. Και υπάρχει κάτι δεύτερο. Τότε πόσο πιο δύσκολο θα ήταν στη Νέα Δημοκρατία να κάνει, αν ήθελε να επαναφέρει π.χ. τον πόνο στο 50 ετρών. Το λέω διότι οι συγκλήσεις φαίνονται στο ναό της Δημοκρατίας. Δεν φαίνονται σε στάδια ούτε στα τηλεοπτικά πάνελ. Μάλιστα, η απλή αναλογική είναι ένα κομμάτι. Μπορούμε να το συζητήσουμε, έχουμε το χρόνο μπροστά μας και το επόμενο διάστημα.
Πάμε λίγο στα θέματα οικονομίας που συχνά θέτουμε ερωτήματα στους καλεσμένους μας, Γιάννη Αντίπα. Είναι που ενδιαφέρει τον κόσμο, τι έχει στην τσέπη του. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ουσιαστικά αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα και όχι απλή αναλογική. Δεν παίζει κανένα ρόλο στους πολίτες. Λοιπόν, μάλλον έχουμε το πράσινο φως για την προώρη αποπληρωμή των, των ακριβότερων δανείων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ναι. Ανοίγει ο δρόμος και για τις 120 δόσεις και για άλλες μέτρα που έχετε. Σήμερα έκανε και σχετική δήλωση, νομίζω, το πρωί, δεν θυμάμαι πότε, μεσημέρι, ο Ευκλήδης ο Τσακαλώδης, ο οποίος είπε ότι έρχεται για τις 120 δόσεις. Και βέβαια υπάρχει και το άλλο ζήτημα των ασφαλιστικών εισφορών, που εκεί είναι πολύ σοβαρότερο, γιατί έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων, οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν και τη σύνταξή τους ακόμη. Θα ακολουθήσει και το Υπουργείο Εργασίας. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε και τα δύο αυτά νομοσχέδια, τα οποία τα περιμένει πολλοί κόσμος. Και εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Ο Ευκλήδης Τσακαλώδης μίλησε, νομίζω. Πρώτο θα ξεκινήσουμε τα ασφαλιστικά ταμεία, αν δεν κάνω λάθος. Είναι Υπουργείο Οικονομικών, μίλησε για το δικό του κομμάτι και είπε για τις 120 δόσεις της εφορίας. Γι' αυτό το λέω. Τις εφορίες ή τα Μάνο, θα μας δώσει τα φώτα σου. Δεν το χρειάζεται ο Μάνος. Μάνο, καταρχάς, αν μπορείς να κάνεις 140, να βολευτούμε όλοι. Τουλάχιστον και όχι μόνο αυτό. Ναι, και παίρνεις το λόγο. Η σειρά νομίζω δεν έχει τόσο μεγάλο ρόλο, γιατί θέλουμε μέσα στον Απρίλιο να τελειώνουν αυτά τα δύο νομοσχέδια. Και οι δύο ρυθμίσεις. Νομίζω αυτό είναι το θέμα. Εγώ νομίζω και ακριβώς η ερώτηση της Αλεξάνδρας είναι η ουσία του πολιτικού θέματος εδώ. Εάν τα φέρει και τα δύο. Καταλαβαίνουμε ότι αν έρχονταν σε ένα νομοσχέδιο πακέτο, που δεν φαίνεται όμως, φαίνεται ότι θα έρθει προς την εφορία, νομίζω και εγώ, στην παρούσα φάση, ότι θα πήγαινε απευθείας σε εκλογές πρόωρες. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή κάνει μια άσκηση ουσιαστικά πολιτικής στρατηγικής, να δει αν όντως, γιατί θεωρώ ότι η μεγάλη τζαμαρία που πρέπει να σπάσει ο κύριος Τσίπρας, εάν μπορέσει να κλείσει το μεγάλο ρήγμα που είχε ανοίξει με μεγάλες κοινωνικές ομάδες που τον στήριξαν το 2015, είναι να δείξει ότι τελικά κάποια από αυτά τα πράγματα τα οποία λέει ότι θα υλοποιήσει, τα υλοποιεί, δηλαδή ότι το εννοεί. Αυτό λοιπόν θέλει χρόνο. Και νομίζω ότι όλα αυτά και το σκάνδαλο, η ιστορία της Νοβάρτης, είναι ασκήσεις πολιτικής στρατηγικής οι οποίοι γίνονται με στόχο τις ευρωεκλογές για να μειωθεί όποια ψαλίδα υπάρχει ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ. Και από εκεί πέρα πλέον να έχει έναν ανοιχτό ορίζοντα από το καλοκαίρι και μετά, να δει όντως πώς μπορεί να τα επανατοποθείτε σε όλα αυτά. Είπατε πάρα πολύ σωστά και οι δύο και οι καλεσμένοι σας εδώ. Η οικονομία είναι το ζήτημα. Η οικονομία όμως δεν είναι αριθμοί, είναι οι άνθρωποι πίσω από τους αριθμούς. Γι' αυτό και λέμε ότι κάθε φορά οι εκλογές παντού στον πλανήτη πάντα κρίνονται από την οικονομία. Είναι αν μπορεί ο πολίτης να εισπράξει από ένα πολιτικό αφήγημα μια ρεαλιστική προσέγγιση ότι η ζωή του θα βελτιωθεί με τη διαχείριση οικονομίας. Εμείς θεωρώ ότι δεν είμαστε σε αυτή τη φάση, αυτή τη στιγμή. Μετά από 10 χρόνια μνημονιακής καταστροφής, ουσιαστικά όλα τα πολιτικά αφηγήματα έχουν αποτύχει. Γι' αυτό και θεωρώ ότι οι πολίτες είναι πάρα πολύ πιο δυσπιστικοί και απαιτητικοί όταν αρχίζουν να ακούνε περί επενδύσεων, περί θα σου ελαφρύνουμε πράγματα. Έχουμε δει ότι σε αυτή τη χώρα και προ-κρίσης, πρώτου 2009, δεν λειτουργούσαν ακριβώς τα πράγματα σωστά. Στο κομμάτι της ιδιωτικής οικονομίας, στο κομμάτι των επενδύσεων, αν εξαιρέσει την Κόσκο, εγώ δεν θυμάμαι παλαιότερα κάποια άλλη πολύ μεγάλη. Ξεκινήσαμε και λέγαμε, ας πούμε, μετά το 2000, εκείνη την περίοδο, ουσιαστικά τα μεγάλα έργα που έγιναν επειδή είχαμε μπροστά μας Ολυμπιακούς Αγώνες, μας υποχρέωσαν. Και είπες κάτι πριν για την απλή αναλογική. Θέλω απλά να βάλω εδώ μία άλλη διάσταση. Η απλή αναλογική θα έχει μία σημασία, διότι θα ανάγκαζε το πολιτικό σύστημα να στενοηθεί, αυτό το οποίο δεν έγινε στη χώρα μας από το 2010 και μετά. Έγινε παντού στην Ευρώπη όπου υπήρξε μεγάλη κρίση, δεν έγινε σε εμάς. Και ο εκλογικός νόμος, ο οποίος ισχύει μέχρι και σήμερα, είναι ουσιαστικά μία στρέβλωση δημοκρατίας και αντιπροσώπευσης, διότι με τον πόνους, πραγματικά, το πρώτο κόμμα. Ναι, είναι και πολύ μεγάλο, 50 έδρες. Είναι πολύ μεγάλο, ακριβώς όπως το λες. Είναι εξωπραγματικό, δεν είναι μπόνους αυτό. Αυτό είναι δωράκι. Δωράκι διακυβέρνηση. Τώρα, μια που συζητάμε για συγκλήσεις και οικονομία, να πούμε ότι πρόσφατα είχαμε μια σύγκληση του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία για να ψηφίσει τη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια. Που στην πραγματικότητα είναι μια απορρίθμιση. Εσύ, αλήθεια, γιατί δεν το ψηφίσατε? Γιατί στην πραγματικότητα φεύγει ένα τεράστιο κομμάτι της προστασίας που είχαμε ψηφίσει εμείς το 2011. Αυτό συμβαίνει. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτε μα που έχουν χάσει τον ύπνο του διότι φοβούνται ότι θα του πάρουν τα σπίτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να ρωτήσω κάτι. Η Νέα Δημοκρατία γιατί το ψήφισε? Αυτό να πούμε. Διότι είναι απολύτως συμβατό με τη δικιά της πολιτική γραμμή της απορρίθμισης αγοράς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα η Νέα Δημοκρατία κάνει τη δουλειά της. Ο ΣΥΡΙΖΑ απολύτως. Γιατί το αλλά για να πω και κάτι για τις 120 δόσεις. Οι 120 δόσεις είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω όμως να κάνω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομία. Πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα. Δηλαδή πρέπει όλα αυτά που συζητάμε να μην είναι ad hoc μέτρα,
να δουλειώσουν για ένα χρόνο, για έξι μήνες. Θέλουμε μόνιμες ρυθμίσεις για να ξέρουν και ο ελληνικός λαός πρωτίστως, αλλά και οι πιθανοί επενδυτές, ποιο είναι το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο έρχονται να επενδύσουν, να πάρουν τα λεφτά τους, πού δουλεύουν. Όλα αυτά που συζητάμε είναι τα κόκκινα δέντρα είναι για ένα χρόνο. Τι θα γίνει μετά, ο Θεός και η ψυχή τους. Οι 120 δόσεις, για πότε είναι. Θα είναι μόνιμη ρύθμιση, θα είναι τώρα για όποιον προλάβει. Και αν μετά δημιουργηθούν καινούργια χρέη, τι θα γίνουν με αυτά τα χρέη. Θα πάνε στα 12, θα πάνε 12. Θα δούμε ότι θα υπάρχουν φορολογούμενοι με δύο ταχυτήτων. Αν αυτό το συνυπολογίζεστε και με το τι προκαλούν, είναι ότι αν χρωστάς πολλά και είσαι πολλά χρόνια φορολογούμενος, τότε είσαι ευνοημένος αυτής της ρύθμισης. Για κάποιον ο οποίος μπαίνει τώρα στην αγορά, θέλει να φτιάξει μια επιχείρηση, θέλει να ξεκινήσει το εργασιακό του βίο και δυσκολευτεί, αυτός μένει χωρίς καμία απολύτως προστασία, χωρίς απολύτως καμία βοήθεια. Πάντως καλό θα ήταν να αποφύγουμε τη λογική του διχασμού, γιατί αν δεν εξεμπλοκαριστεί και αυτός που είναι πολλά χρόνια μπλοκαρισμένος, δεν θα έχει πελάτες αυτός που προσπαθεί τώρα να μπει στην αγορά. Συμφωνώ 100%. Εργασίας. Ίσως θα έπρεπε. 120 δόσεις είναι πάρα πολύ σημαντική η ρύθμιση να περάσει, αλλά δεν πρέπει να αφορά μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι του φορολογουμένου. Να το κάνουμε λίγο, αν μου επιτρέπετε, κύριε Ριζούλη. Ναι. Μήπως θα έπρεπε να είναι μια πάγια ρύθμιση ούτε 120 δόσεων ούτε 2 δόσεων. Να είναι μια πάγια ρύθμιση. Κάθε ένας που βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση να πληρώνει με βάση την περιουσία και το εισόδημά του. Υπάρχει ο κώδικας. Είναι χρήσιμο να δούμε γιατί φτάνει ένας σε δύσκολη κατάσταση. Εγώ δεν θα διαφωνήσω. Δεν μπορεί να μένει. Αλλά να δούμε την πραγματικότητα λίγο. Όχι. Καλά, ναι, αλλά τώρα λέμε για το αν ο άλλος. Υπάρχει ο κώδικας ίσπραξης δημοσίων εσόδων, ο οποίος είναι ο ίδιος από τη δεκαετία του 70. Αντί λοιπόν να μοιράζουμε και να λέμε ότι η νομοθεσία είναι περίπλοκη, ότι η φορολογική νομοθεσία είναι ακόμη πιο περίπλοκη, ότι είναι αντιπαραγωγική, γραφειοκρατική κτλ. Ας γίνει εκεί πέρα μία ρύθμιση. Ας αλλάξει ο κώδικας σύσπρασης δημοσίων εισόδων έτσι που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες. Απαντήσω λίγο. Παρακαλώ. Για να δούμε ποια είναι και τα προβλήματα. Δηλαδή, το τι είναι. Προφανώς όλοι θέλουμε να γίνει το καλύτερο. Το 2016 εμείς είχαμε βάλει όριο 50.000 χρέη στις ασφαλιστικές φορές να καλύπτονται μέχρι εκεί και να μπουν σε ένα σύστημα αποπληρωμών. Οι θεσμοί τότε με τη συμφωνία που είχαμε δεν το αφήσαν και το κάνανε 20.000. Αυτό προκάλεσε και άλλη συσσόρευση. Σήμερα αυτό ρυθμίζεται λόγω της εξόδου από το πρόγραμμα. Επίσης, το θέμα του μόνιμης ρύθμισης για την πρώτη κατοικία. Και ο νόμος Κατσέλη, ο προηγούμενος, ο Κατσέλη Σταθάκη, αναεξάμεινο ανανεωνόταν. Δηλαδή, δεν το λέω με τον αρνητικό τρόπο. Αναεξάμεινο ανανεωνόταν, διότι ήταν μέσα στη συνεχή αξιολόγηση, δέσμευση κλπ. Και πηγαίνει σε μια τέτοια διαδικασία. Το 15 το Γενάρη είχε τελειώσει η προστασία. Και ξαναμπήκε πάλι τον Ιούλιο, το δεύτερο εξάμεινο. Για έξι μήνες δεν υπήρχε προστασία, αλλά δεν μπορούσε. Γι' αυτό λέμε, μήπως θα πρέπει να πάμε σε μια διαδικασία η οποία είναι αντικειμενική. Η διαδικασία συγκεκριμένη είναι μια διαδικασία πτώχευσης φυσικών προσώπων. Αν είσαι νομικό πρόσωπο και αποτύχεις οικονομικά, μπορείς να την γλιτώσεις. Μαζεύεις τα χρέη σου. Καταλήξει με του δανειστέ. Όχι μόνο δεν γλιτώνει, τα φορτώνει και στου προμηθευτέ και στου ιδιώτε. Ακριβώς. Η ίδια διαδικασία για τα φυσικά πρόσωπα δεν υπάρχει. Αυτό είναι αδιανόητο. Αν είμαι δηλαδή εγώ οικονόμου ΕΠΕ, μπορώ να την γλιτώσω. Αν οικονόμου φυσικό πρόσωπο, την πάτησα. Δεν μπορώ ποτέ ξανά να λειτουργήσω ω οικονομική μονάδα σε αυτή τη χώρα. Οι χώρε οι οποίε είναι οικονομικά ενδεχομένω και νομοθετικά, αλλά και επί τη πράγμαση δηλαδή καλύτερα από εμά, έχουν φτιάξει πράγματα ακόμη που θα χρειαζόταν η Ελλάδα. Παράδειγμα, η δεύτερη ευκαιρία που υπάρχει στην Ελλάδα δεν λειτουργεί όπω λειτουργεί έξω. Χρειάζεται καλύτερη ρύθμιση αυτό. Στο εξωτερικό, δεν υπάρχει. Σε πολλέ χώρε του εξωτερικού, κάποιο που χρεοκοπεί, αν αποδείξει ότι δεν ήταν υπέτειο η χρεοκοπία σου, δηλαδή έγινε επί τούτο η χρεοκοπία, μπορεί να αφήσει τα πράγματα έξω και να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί. Στην Ελλάδα έχουν προβλήματα. Προφανώς η νομοθεσία, και νομίζω σε αυτό δεν διαφωνεί κανένας, η βούληση και η στιγμή βέβαια παίζει ρόλο και του πόσο μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα, μπορεί να είναι προωθητική και εκεί μπορεί να συμφωνήσει. Αυτά είναι παιδεία συμφωνία, δεν είναι παιδεία διαφωνιών νομίζω. Τώρα για τη ρύθμιση για τις τράπεζες και τα κόκκινα δάνεια. Λέμε, θα το δούμε στην πράξη βέβαια, ότι το 70% των δανειοληπτών καλύπτεται. Για πρώτη φορά οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έστω και με τις 100.000, μπαίνουν στο πάνελ, δεν μπορούσαν να μπουν σε καμία ρύθμιση για δάνειο που είχε την πρώτη κατοικία μέσα. Για πρώτη φορά μπαίνει. Και εγώ θα το ήθελα καλύτερα προφανώς, αλλά να δούμε αν
γιατί εμείς κάναμε άλλη πρόταση, έτσι. Η τελική πρόταση και η συμφωνία ήταν αυτή που ήρθε τώρα. Τώρα το θέμα της εκποίησης, δεν το λέω για το κοινάλ αυτό, το λέω για άλλες πολιτικές δυνάμεις και όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν 3 χρόνια, 4 που λένε θα μπει η αστυνομία και θα βγάζει τον κόσμο από τα σπίτια σου. Και δεν το έχουμε δει. Και ελπίζω και πιστεύω ότι δεν ελπίζω θα το δούμε. Ελπίζω να μην το δούμε, βέβαια. Άρα, να, η κυβέρνηση έφτασε στη συμφωνία με τους τραπεζίτες όχι για το καλό των δανειοληπτών. Διότι όλη αυτή η ρύθμιση γίνεται για να καθαρίσουν οι ισολογισμοί των τραπεζών. Άρα δεν θα γίνει κάτι καλό. Κάτι κακό θα γίνει. Το ερώτημα είναι. Αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Αλλά το πρόβλημα της οικονομίας είναι το κόκκινο δάνειο και η τραπεζικό σύστημα. Συμφωνώ πολύ. Αν πρέπει να λυθεί. Αλλά η οπτική είναι οι ισολογισμοί των τραπεζών ή το πρόβλημα των ανθρώπων που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους και δεν μπορούν να πληρώσουν. Πρέπει να τελειώσει και τα δύο. Αυτό είναι το πολιτικό ζήτημα. Όταν γινόταν η συζήτηση. Όλοι οι τίτλοι από κάτω στα ρεπορτάζ ήταν έφτασε η συμφωνία η κυβέρνηση με τους τραπεζίτες για τη ρύθμιση στο κόκκινο δάνειο. Το κράτος δεν γίνεται κάτι καλό. Το κράτος χρηματοδοτεί αυτούς που δεν μπορούν, έτσι. Για πότε φορά το έχουμε αυτό. Λίγους από αυτούς που δεν μπορούν. Κάτι είναι και αυτό. Εντάξει, λοιπόν, για πρώτη φορά τους χρηματοδοτεί. Όπως και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το θέμα όμως κοινωνικά. Θετικό βήμα είναι. Θέλουμε το τέλειο. Αν θέλουμε την επανάσταση και τη λαϊκή εξουσία. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ θα ήθελα. Όση ώρα εσείς συζητάτε και τα βρίσκετε, εμείς σκεφτόμαστε πώς θα κλείσει η εκπομπή. Λοιπόν, ναι, δημοσκοπήσεις είναι ένα θέμα. Άλλο ένα θέμα είναι οι πανελλαδικές που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα το νέο σχέδιο νόμου. Βέβαια, εντάξει, έχουν κάποιες αλλαγές. Έχει καιρό ακόμα ο γιος να δώσει πανελλήνιες. Μην αγχώνεσαι από τώρα. Θα αλλάξουν δεκάδες υπουργοί μέχρι τότε. Πάντως, όποτε κάνουμε θέματα, συζητάμε για θέματα οικονομίας, νομίζω ότι παθαίνω ένα ντεζαβού, έτσι. Ότι πολλά χρόνια τα ίδια πράγματα και πολλά χρόνια δεν πάει κάτι καλά σε αυτή τη χώρα που πρέπει να αλλάξει δραστικά. Είσαστε νέοι άνθρωποι, ούτως ή άλλως αυτός είναι και ο σκοπός της εκπομπής, να απευθυνόμαστε σε νέους ανθρώπους. Νέος, είστε εντάξει, δεν είστε. Όχι, λέω οικονόμου, ο νέος νέος. Και εσείς, εντάξει, μπορείτε λίγο χρόνια παραπάνω, αλλά δεν είσαστε πολύ μεγάλος. Λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος εσάς προσωπικά, γιατί θέλετε να ασχοληθείτε με τα κοινά? Για να είναι. Θα σου πω, απαντήσω μονολυθικά και μετά θα σα εξηγήσω και τι εννοώ. Για να είναι η σωστή επιλογή για μένα να μείνω στη χώρα μου και όχι να φύγω. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς για ανθρώπους στη γενιά μου, η σωστή επιλογή είναι να φύγουν από τη χώρα. Το οποίο έχουμε τη δυνατότητα, όλοι οι άνθρωποι στη γενιά μας, οι οποίοι έχουν σπουδάσει, έχουν δουλέψει, έχουν πάρει πάρα πολλά προσόντα. Είναι πολύ πιο λογικό για αυτούς να φύγουν και να πάνε να δουλέψουν στο εξωτερικό. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό για την πατρίδα μου. Δεν μπορεί το σωστό για μένα να είναι να φύγω. Θέλω να δουλέψω, ασχολούμαι με την πολιτική έτσι ώστε να είναι η σωστή επιλογή να μείνω εδώ πέρα και να φτιάξω ένα καλύτερο μέλλον. Κύριε Ριζούλη, για να κλείσει μετά ο Μάνος. Για ποιο λόγο ο Μάνος το ερώτημα θα είναι για ποιο λόγο δεν έχει φύγει ακόμα. Για ποιο λόγο συνεχίζω. Εμένα. Η πολιτική και με την ιδιότητα του βουλευτή εννοώ είναι κάτι που προέκυψε με την πάροδο των ετών που λένε. Ανάλογο είναι, απλά του ήρθε πιο νωρίς προφανώς να ασχοληθεί και μακάρι να πετύχει. Εγώ εντάξει, είμαι ενταγμένος σε πολιτικά κόμματα από πολύ μικρός τώρα, από την ηλικία των 15 ετών. Ποιο είναι το επαγγελματικό σας background? Είμαι δάσκαλος, έχω πτυχίο φιλοσοφίας, έχω και ένα μεταπτυχιακό, εντάξει αυτά τα. Τα κάναμε σιγά σιγά βέβαια. Εμείς δεν τα κάναμε βία αυτά γιατί δεν είχαμε και όλοι δουλειά. Όλοι είμαστε λίγο μεγαλύτεροι γιατί εγώ είμαι πιο κοντά στη δική σας ηλικία. Δεν ήταν τα πράγματα. Όταν ήμασταν εμείς σχολείο δεν είχαμε 5 γλώσσες. Μία και στο... Εγώ τα έκανα λίγο πιο βία. Λίγο πιο απότομα. Το δεύτερο πτυχίο όπως έξω το πήρα το 2007. Ναι. Έτσι, δεν το πήρα. Ή το μεταπτυχιακό τώρα. Δεν χρειάζεται όρια. Όσο μεγαλώνεις. Λοιπόν, προέκυψε λοιπόν από την. Δεν θα πω ως αναγκαιότητα, αλλά προέκυψε από τις συνθήκες μέσα σε αυτή την πορεία δουλειά και πολιτική παράλληλα. Προέκυψε κάποια στιγμή το 2015 να μπω στη λίστα των βουλευτών, στους 3 πρώτους δηλαδή στην Αχαΐα. Ήμουνα γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα για 2 χρόνια 3 στο Μαρχιακή το Επιτροπή. Και ευχόμαστε και στους δυο σας καλή επιτυχία. Μάλλον Οικονομίδη, θέλουμε να μας συνοψίσεις όχι μόνο τη συζήτηση αλλά και το πολιτικό στίγμα της ημέρας. Εγώ νομίζω ότι ενώ θεωρητικά, όπως είχε πει κάποτε και ο Πρωθυπουργός, επικαλούμενος ρίσης ξένων ηγετών, ζούμε ενδιαφέροντες καιρούς,
Είναι κρίμα το ότι το πολιτικό σύστημα αδυνατεί ακόμη να κατανοήσει τις πραγματικές καινούργιες προτεραιότητες που έχουν προκύψει στην ελληνική κοινωνία. Θεωρώ ότι και αυτό είναι και ένα πρόβλημα, εμείς το έχουμε συζητήσει, στρέβλωσης των δημοσκοπήσεων που δεν μπορούν να διαγνώσουν ακριβώς τα ρεύματα που κινούνται στην κοινωνία. Έχει μετατοπιστεί το κέντρο βάρους των προτεραιότητων του κάθε πολίτη πλέον σε έναν πολύ εξατομικευμένο πυρήνα. Είμαστε και σαν λαός ότι να πεθάνει λίγο κατσίκα του γείτονα. Αυτό έχει γίνει πολύ χειρότερο τα τελευταία πολλά χρόνια. Δυστυχώς φοβάμαι ότι το ζήσαμε και με την επιλογή, γιατί τώρα έχουμε μπροστά μας τις ευρωεκλογές, το πώς επελέγησαν πρόσωπα για τα ευρωψηφοδέλτια. Δηλαδή, αν κάποιος παρακολουθεί τα διεθνή και το πώς στην Αμερική, σε άλλα προηγμένα κράτη, γίνονται επιλογές, δεν γίνονται όπως γίνονται στην Ελλάδα. Υπάρχει λοιπόν, κατανοώ και το ότι ο κάθε πολίτης, γιατί και εμείς πολίτες κατά βάση είμαστε, αισθάνεται ένα εσωτερικό φρένο ώστε να πει πλέον σε σχέση και με, γιατί είπαμε για το 2000 που ήταν πολιτική η αναμέτρηση και παλαιότερα το 89-90, νομίζω ότι υπάρχει πολύ πιο ελαστική ταύτιση με πολιτικά κόμματα και ιδεολογίες. Αυτό, εάν δεν το δει προσωπικά πολύ συγκεκριμένα το πολιτικό σύστημα, και έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι νομίζω και από τη συζήτηση προέκυψε ότι έχουν απόψεις τεκμηριωμένες να τις υποστηρίξουν, όλο αυτό ανοίγει χώρο στα άκρα. Μάλιστα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, είναι η χειρότερη είναι επιλογή για το μέλλον του τόπου. Μάνος Οικονομίδης, ιστερόγραφα.gr, Δημήτρης Οικονόμου, υποψήφιος βουλευτής Αλφα Αθηνών του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Ριζούλης, βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλεξάνδρα Ντούσκα και Γιάννης Αντύπας, συντονίσαμε τη συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στη Δημοτική Τηλεόραση του Άττικα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.